Λοιπόν, τώρα, εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω έτσι από άποψη, επειδή αυτός ο ασθενής αναφέρεται στον πόνο και σύμφωνα και με τα guidelines, είναι ότι πρέπει κάποιος να κάνει μια εκτίμηση του πόνου, γιατί ορισμένες φορές τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Για παράδειγμα, πρέπει να εκτιμήσει κανείς τη σοβαρότητα, πώς χαρακτηρίζει ο ασθενής τον πόνο του, προφανώς. Αυτός μόνο μπορεί να μας πει τι είδους πόνο έχει και πόσο πονάει κτλ. Πότε ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, εννοείται. Αν υπάρχουν παράγοντες που τον επιδεινώνουν ή τον ανακουφίζουν, πού ακτινοβολεί ο πόνος αυτός. Αν υπάρχουν άλλα συνοδά συμπτώματα. Όπως επίσης, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται και μια επεξεργασία, μια συζήτηση για τις σκέψεις που του προκαλεί ο πόνος αυτός. Βέβαια, δεν ξέρω, αυτός ο ασθενής δεν ήταν έτσι, προφανώς, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουν σε πολύ, πολύ ακραίες συμπεριφορές οι ασθενείς, γίνονται πρώτα καταθλιπτικοί και μπορεί να φτάσουν δεν ξέρω και εγώ πού. Έτσι, συμπεριφορά επομένως σε σχέση με τον πόνο. Επίσης, καλό είναι γίνεται και μια λεπτομερή εξέταση στην περιοχή εκεί πέρα του περιναίου, γιατί υπάρχουν ορισμένα λέγονται trigger points, όταν υπάρχει νευρομυϊκή δυσλειτουργία που μπορούν να προκαλούν πόνο. Δηλαδή, πατώντας ο εξεταστής σε ένα σημείο να προκαλείται πιελικό άλγος. Είναι αυτές ακριβώς οι περιπτώσεις που πάνε καλά με συντηρητική αγωγή, ας πούμε, στο χρόνιο προστατικό άλγος. Επομένως, καλό είναι να εκτιμάται και ο πόνος λεπτομερός. Τώρα, για να μετρήσει κανένας την ένταση του πόνου, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει το VAS. Το VAS είναι το Visual Analog Scale, το οποίο είναι 10-βάθμια κλίμακα με διαβαθμίσεις του 1. Από το 0 που σημαίνει καθόλου πόνος μέχρι το 10 που σημαίνει ο μέγιστος δυνατός πόνος, ακραίος. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες κλίμακες που έχουν διαβαθμίσεις του μισού και οι οποίες προφανώς είναι πιο λεπτομερείς, όπως και ερωτηματολόγια πιο πολύπλοκα, το Brief Pain Inventory κτλ. Νομίζω δεν είναι τη ώρα να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν, για να μετρήσει κανένα τον πόνο, μπορεί να του πει να μαρκάρει πού ακριβώς βρίσκεται εδώ, στο 5, στο 6, στο 7, στο 2 κτλ. Και παίρνει μια ιδέα περίπου πώς χαρακτηρίζει ο ίδιος ο ασθενής τη σοβαρότητα του πόνου του. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι πώς εκτιμάει κανείς τη συμπτωματολογία. Το γνωστό μας IPSS το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη. Και ειλικρινά, ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε και στα νοσοκομεία. Να ρωτήσουμε πώς το χρησιμοποιείτε. Πώς το χρησιμοποιούμε, άσχετα από που δουλεύουμε. Σε ρουτίνα, ας πούμε, σε επίπεδο ρουτίνας. Όχι πολύ μεγάλο. Δεν είμαστε και πάρα πολύ έτσι αυτοί που το χρησιμοποιούμε. Στα νοσοκομεία, εμείς τουλάχιστον δική μας στην κλινική φροντίζουμε κάθε ασθενή που μπαίνει μέσα, τουλάχιστον με συμπτωματολογία, αλλά έτσι να έχει το IPSS συμπληρωμένο. Στο IPSS βεβαίως υπάρχει και ο δείκτης της ποιότητας ζωής. Ο κύριος Μετζόγλου, θέλει μια παρέμβαση. Απλώς κάτι να σχολιάσω. Το είχαμε πει και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας από το IPSS και το τελικά πόσο είναι αυτό αντιπροσωπευτικό. Εγώ έκανα την κίνηση, σωστή ή λάθος δεν ξέρω, και άφηνα στην αίθουσα αναμονής IPSS να τα συμπληρώσει ο ασθενής μόνος του. Έμπαινε λοιπόν μέσα, τα κοιτούσα και ήθελα να πω σχεδόν, ας πούμε, και γιατί μου ήρθες. Και όταν έπιασα μία-μία τις ερωτήσεις εγώ και τις έκανα, έβλεπα μία διαφορά τουλάχιστον 10 πόντους μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι στάνταρ, μπορεί να είχαμε και αντίστοιχες τιμές, αλλά τελικά το να το συμπληρώσει μόνος του κάποιος ο οποίος δεν ξέρει, δεν μπορεί ακριβώς να περιγράψει ενδεχομένως τον πόνο με τις ερωτήσεις που θα κάνει ο γιατρός, πιστεύω ότι έχει τελικά μεγάλη διαφορά. Και άρα ή θα πρέπει να το συμπληρώνουμε μαζί, αναλύοντάς το, έτσι, επηρεάζοντας τον πάντοτε είναι αυτός ο κίνδυνος, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα. Εντάξει, δεν είναι το σωστό το επιστημονικό, αλλά πολλές φορές εμένα με βοήθησες να γράφω κατευθείαν στο χαρτί έτσι πως είναι αυτά τα κλασικά, συχνοουρία, νυκτουρία, επιτακτικότητα, επιτακτική ακράτεια, διστακτικότητα, ακτίνα, ούρησης και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μόνο αυτό το ερώτημά μου για το IPSS τελικά. Όχι, εγώ δεν. Πιθανότητα να είναι όπως το λέτε, γιατί εντάξει, η παρουσία του γιατρού πάντα διαφορετικά από τα πράγματα. Πρώτα, όχι μόνο επειδή το κατευθύνεις, αλλά ίσως να το εξηγήσει και καλύτερα πως, τι σημαίνει αυτό. Είναι και λέει εκεί. Δυσνόητο για ορισμένους ανθρώπους. Λέει το τελευταίο μήνα, πόσες φορές κτλ. Πρέπει να το εξηγήσεις. Θεωρητικά όμως είναι self-admittedες, δεν είναι. Κανονικά, μόνο. Ναι. Τώρα, για το θέμα του άλλου που λέτε ότι αν χαρακτηρίσεις μόνο συχνουρία ή περιγράψεις μόνο συμπτώματα, αυτό δεν είναι ποσοτικό. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Δεν μπορείς να ποσοτικοποιήσεις τα πράγματα. Λοιπόν, ο άλλος δείκτης είναι, βάση τόση, εκείνο που ήθελα να πω ότι η ιδιαίτερη σημασία δίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι του IPSS, που είναι εκτός, ας πούμε, της βαθμολόγησης, της ποιότητας ζωής. Που λέει ότι αν μένατε έτσι στην υπόλοιπη ζωή σας, πώς θα αισθανόσασταν, από ευτυχισμένος μέχρι τελείως δυστυχισμένος κτλ.
Το chronic prostatitis symptoms index, το CPSI, είναι πιο πολύπλοκο. Έχει και ένα section για τον πόνο και για την ούρηση και για την ποιότητα ζωής. Αυτό το κομμάτι είναι ίδιο ακριβώς με εκείνο του IPSS. Και αυτό γενικά, που δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που αφορά τον πόνο και, μαρκάρει μόνο στο ασθενής εδώ το αντίστοιχο. Εδώ υπάρχει και το VAS για τον πόνο. Το δεύτερο αφορά την ούρηση, όλες αυτές τις ερωτήσεις. Και αυτό είναι τη ποιότητα ζωή των ασθενών. Αυτό υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά, Ηρακλή? Όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι, δεν το βρήκα. Νομίζω υπάρχει σε ένα τεύχος του Info Urology. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει, ξέρετε εσείς, να υπάρχει. Το έχω δει μόνο σε ένα τεύχος του Info Urology. Από έναν συνάδελφο, δεν θυμάμαι σε ποια κλινική το έχει μεταφράσει, αλλά δεν ξέρω αν κυκλοφορεί. Υπάρχει μεταφρασμένο και ούτως ή άλλως μέσα και στη μελέτη την Άρη της Γκλάξο που έτρεχε, υπήρχε το μεταφρασμένο. Κάνει... Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιστοποιημένο ή όχι, αλλά... Αυτό λέμε, μεταφρασμένο και validated. Αυτό πάντως, ναι, όχι, η μετάφραση είναι καλό να υπάρχει, δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει validated μετάφραση τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ασθενής εδώ ο δικός μας είχε ένα IPSS 18, 4 quality of life, ποιότητα ζωής, και το score στο CPSI ήταν 25, το μέγιστο είναι 43. Και άμα το αναλύσουμε, ας πούμε, θα δούμε ότι είχε 12 στον πόνο, 9 στην ούρηση και 4 πάλι, το ίδιο είναι όπως σας είπα, ποιότητα ζωής. Σχόλια? Ένα HCPSI έχει κατηγορίες όπως τα IPSS? Έχει 3 κατηγορίες. Οι οποίες είναι? Το είπα προηγουμένως, είναι ούρηση, πόνος, ούρηση. Εννοούσα σε σκορ, σε βαρύτητα συμπτωμάτων. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό εννοώ, όχι, δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Ναι. Όχι, πριν να βάλετε, σας το δείξα πολύ πριν. Μια παράκληση να περιμένουμε τα μικρόφωνα όταν να κάνετε ερωτήσεις για να γράφετε στο βίντεο. Να περιμένω. Θέλετε να το ξαναπείτε για να γραφεί στο βίντεο. Είχα την αίσθηση, επειδή πυκνά αραιά χρησιμοποιώ αυτό το ίντεξ για τους ασθενείς, είχα την αίσθηση ότι το score του quality of life δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο, στο score. Ενώ υπάρχουν ερωτήσεις βαθμολογούμενες, στο score δεν μπαίνει. Κοιτάξτε, για να ταξινομήσουμε τελικά, ναι, επειδή την σοβαρότητα. Να σας πω, επειδή αυτό είναι το πρωτότυπο, εν πάση από πρώτο, pain, urinary symptoms και quality of life impact. Επομένως, προσθέτει αυτά τα τρία. Το μέγιστο είναι 43, με αυτή την έννοια σας είπα εγώ 25. Θέλετε να αφαιρέσετε 4, το κάνετε 21, ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλά απλώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Νομίζω ότι, εγώ πιστεύω ότι περιλαμβάνεται, προστίθεται και αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό είναι σοβαρό. Αυτό ο ασθενής έχει σοβαρά συμπτώματα. Έτσι, έχει σοβαρά συμπτώματα. Δεν πιάνει το 19 για να έχει. Να είναι, πώς το λένε, severe symptoms που λέμε στο LATS κτλ. Αλλά είναι οριακός. Έτσι, και αυτό το σκόρ είναι αρκετά μεγάλο. Να φανταστείτε οι μελέτες του Νίκελ που είναι κλασικές, συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους από 15, 18 και πάνω κτλ. Αυτός είναι αρκετά βαρύς αρρώστος. Λοιπόν, τώρα, επειδή προηγουμένως ακούσαμε για κάποιες άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες, υπόθηκαν μερικές προηγουμένως. Θέλετε να τις ξαναπούμε, τι άλλο μπορούμε να προτείνουμε σε αυτόν τον άρρωστο? Έφερε τις εξετάσεις του, είδαμε τι είναι, του κάναμε μια συνέντευξη για την ποιότητα ζωής. Είδαμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος προβληματίζεται έντονα από την κατάστασή του. Τι άλλο θα μας ήταν χρήσιμο, κατά τη γνώμη σας? Κάποιος είπε για την ουρολογομετρία. Λύρης ουροδυναμικός έλεγχος. Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι έχετε πρόσβαση σε ουρολογόμετρο. Πόσοι έχουν πρόσβαση σε ουρολογόμετρο? Σχεδόν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ουρολογομετρία και πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος. Η καλλιέργεια την ειδική που αναφέρθηκε προηγουμένως. Επιμένουμε, στάμε ή θα κάνουμε? Σε την είπε, Αστανάση? Όχι, κάποιος είναι άλλος. Θα την κάνουμε για αυτή. Άλλο τίποτα μας ξεφεύγει? Χιστεροσκόπηση. Μάλιστα. Ουσιαστικά και το ουρηθρικό έγκλημα που ανέφερε κάποιος συνάδελφος, νομίζω ότι έχει νόημα να πάρουμε, ναι, να αποφύγουμε και μια στάμη, αν έχουμε κάτι. Την αποφεύγουμε όμως, αν πάρουμε μόνο έγκλημα. Δεν την αποφεύγουμε, πιστεύω. Πόσοι κάνουν στάμη μίας? Περίπου μισή. Μάλιστα. Τώρα να τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, ουσιαστικά ουρολογομετρία νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ουροδυναμικό έλεγχο, ποιοι θα κάναμε? Να σηκώσουμε τα χέρια εμείς που θα κάναμε, ας πούμε. Και ποιοι δεν θα κάναμε?
ποιοι διαφωνούν με το να γίνει σε αυτή τη φάση ουροδυναμικός έλεγχος. Έχοντας το αποτέλεσμα της ουρονομετρίας. Ποιοι διαφωνούν, ποιοι θέλουν, δεν θέλουν ουροδυναμικό έλεγχο. Σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Θα τον είχατε στο μυαλό σας δηλαδή για αργότερα. Ναι. Αυτό είναι ένα επομένως. Δηλαδή θα τον κάνατε, εσείς λέτε θα τον κάνατε αργότερα. Πότε αργότερα, τι θα σας οδηγούσε δηλαδή να κάνετε ουρονομικό έλεγχο. Καθόλου εσείς λέτε. Μάλιστα. Αυτοί που θα κάνανε αργότερα, θες να σχολιάσεις, τι θα σε οδηγούσε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε το αποτέλεσμα της ουρονομετρίας. Ναι. Ερώτηση, όχι, δεν το έχουμε ακόμα. Το συζητάμε θεωρητικά τώρα. Ναι, γιατί έχει νόημα δηλαδή. Έχει νόημα. Ένα μικρό υπόλοιπο στον υπέρηχο, δεν ξέρουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Ωραία, εντάξει, να περιμένουμε δηλαδή για το flow. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλλιέργεια μήνα και στάμια θα κάναμε, πιστεύω, συμφωνήσαμε όλοι. Κυστροσκόπηση, ποιοι θα κάνανε. Τρεις μόνο. Τέσσερις. Σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ουσιαστικά όμως είμαστε μια φάση. Να σας πω ποια είναι η διαφωνία μου. Σε πρώτη φάση συμφωνώ και εγώ, εντάξει. Αλλά άμα να το κάνεις, δηλαδή τι περιμένεις άλλο να το κάνεις. Αυτό θέλω να μου πείτε, δηλαδή, γιατί το κάνουμε αυτό το διάλογο. Τι είναι εκείνο που θα μας οδηγούσε να κάνουμε, ας πούμε, κυστροσκόπηση. Άμα δεν την κάνουμε τώρα, πότε θα την κάναμε. Άμα δούμε δηλαδή τι παθολογικό. Το στάμα ημίρας. Αν είναι παθολογικό το στάμα ημίρας, ας πούμε. Θα αλλάξει πολύ, ναι, ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Είναι αρρωστική ουρο, καταρχήν. Έτσι. Αν έχει κάποια στοιχεία που. Είναι αρνητική, το είπαμε. Μόνο για αυτό. Εντάξει, όχι. Ωραία. Εάν έχουμε ένα υπερηχογράφημα φυσιολογικό, όπως λέμε, αν έχουμε μια κεταρολογική φυσιολογική, αν ο ροομετρικός έλεγχος είναι ικανοποιητικός, ας μου εξηγήσουν για ποιο λόγο θα γίνει κυστεοσκόπηση. Δηλαδή, ουσιαστικά τι περιμένουμε να βρούμε στην κυστεοσκόπηση είναι η ερώτηση. Αυτό είναι, ναι. Χωρίς να κάνουμε τώρα τεστ, έτσι. Όχι, αυτό εννοώ. Αυτό για, ναι. Δηλαδή, για, ναι. Τι θα ψάχναμε να βρούμε σε μια κυστεοσκόπηση σε έναν τέτοιο ασθενή. Ένα στέρωμα ουρίθρα, ας πούμε. Στην αρχή υπόθηκε το στένωμα, έτσι. Ναι, ρε, η ουρομετρία όμως το έχει αποκλείσει θεωρητικά αυτό. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καλό flow, δεν μπορούμε να μιλάμε για στένωμα ουρίθρας με... Κώστα. Είπε.